Πέρα από τις καταστροφές έχουμε και τα μεγάλα τα γεγονότα, τα μεγάλα events, όπως ήταν αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 2002, όπου 650 παιδιά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κινούνται ανεξάρτητα σε ομάδες των 20 ατόμων, δηλαδή το νούμερο είναι τρομερό αν το σκεφτείτε, και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης είχαν την ευθύνη για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και την ασφάλεια αυτών των παιδιών. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι είχαμε ένα Mayday και 20 μέντικο. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες κατανοούν τι σημαίνει αυτό το πράγμα και πόσο σημαντική υπήρχε εκεί η παρουσία μας. Αλλά πώς διαχειρίζονται οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ένα emergency? Τι είναι τελικά οι τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης? Είναι επικοινωνίες συνδεδεμένες με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας περιουσίας και αναφέρονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα βέβαια. Οι τηλεπικοινωνίες ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που διακινούνται σε ένα emergency χωρίζονται σε επίγουσες, όπου είναι εκείνες που πρέπει να δώσουμε γρήγορα την πληροφορία, και σε τακτικές. Επίγουσες επικοινωνίες έχει σημασία η ταχύτητα της μετάδοσης, όπως αναγγελία πυρκαγιάς, αίτηση ιατρικής βοήθειας, οδικό ατύχημα, ότι έγινε σεισμός. Οι τυπικές επικοινωνίες εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ακρίβεια της μετάδοσης του μηνύματος και όχι τόσο η ταχύτητα. Κατάλογος διασωθέντων. Πάντοτε μας αρέσει να βλέπουμε το θετικό κομμάτι μιας καταστροφής. Σκεφτείτε να γίνει κάποιο λάθος και να μην ακουστεί ή να παραποιηθεί το όνομα ενός που διασώθηκε ή ενός τραυματία. Τι πρόβλημα κοινωνικό μπορεί να δημιουργήσει. Γι' αυτό λέμε ότι εκεί θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ακρίβεια. Δελτία κακογερίας, αίτηση αποστολής εφοδίων, όπως έχουμε συγκεκριμένα σήμερα με το Αλγέρι, όπου σε λίγο επανδρώνεται ο θάλαμος επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να αποκατασταθεί μόνιμη επικοινωνία του θάλαμου. Για να τα αποκριθούν αποτελεσματικά οι χειριστές του δικτύου σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται πρώτα απ' όλα σωστό σχεδιασμός, τον οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τελείως και συνέχεια κάθε χρόνο βάσει των νέων τεχνολογιών και βάσει της εμπειρίας που αποκτούμε από τη δραστηριότητα αυτή τον βελτιώνουμε. Και συνεχής εκπαίδευση. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι βοηθούν στο να δημιουργηθεί, να στηθεί αυτή η εκπαίδευση, όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκπαιδεύσεις, είτε είναι θεωρητικές είτε είναι πρακτικές, το πρακτικό κομμάτι δηλαδή άσκηση, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εκεί είναι ο κυρίαρχος στόχος. Στην εκπαίδευση θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα στην τελευταία άσκηση επικοινωνία 2003 όπου έγινε φέτος, όπου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή. Το κεντρικό σενάριο προέβλεπε ένα σεισμό στο Βαρθολομιό με συμμετοχή των συναδέλφων της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Πάτρας και της Ηλίας, αλλά παράλληλα συμμετείχαν με δικά τους τοπικά σενάρια καταστροφής για να ασκηθούν ομάδες από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη να πούμε μερικές: Κρήτη, Λαμία, Καρδίτσα, Καβάλα, Κομοτηνή. Είναι, ζητώ συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιες ομάδες, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το έργο και γι' αυτό είναι και το δύσκολο να συγκεντρωθεί όλη αυτή η δουλειά και να προβληθεί, να δημοσιευτεί η αξιολόγηση αυτής. Πάντως πιστεύω ότι θα είμαστε σχετικά έτοιμοι σε λίγο. Το δίκτυο των τηλεπικοινωνιών σε περίπτωση σεισμού προβλέπει την σύνδεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου εγκαθιστούμε τηλεπικοινωνιακό κέντρο, με τα δίκτυα των δημοσίων υπηρεσιών, ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Ερυθρός Σταυρός, δίκτυα σωστικών συνεργείων, εάν θέλουν επικοινωνία με την... Έχουν τη δική τους ενδοεπικοινωνία σίγουρα, αλλά θέλουν και επικοινωνία με το συντονιστικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης και τηλεπικοινωνιακούς συνδέσμους σε άλλες εθελοντικές ομάδες, για να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και με ταχύτητα και να γίνεται αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Όπως βλέπετε, δίκτυο νοσοκομείων του ΕΚΑΒ, δίκτυο εγκατάστασης καταβλισμών, πράγμα το οποίο συνήθως το αναλαμβάνει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, και εκεί περισσότερο έχουμε αιτήματα για μεταφορά υλικών, για πρόοδο εργασιών κτλ. Αυτά συμβαίνουν σε περίπτωση σεισμού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς τότε αλλάζει λίγο το δίκτυο. Θα μου πεις, οι ραδιοραστέχνες τι θα κάνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς, ρε Ξαρχόπουλε? Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Πρώτα απ' όλα, το να δημιουργήσεις ένα δίκτυο βάζοντας τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο μέσα σε κάθε υδροφόρο του Δήμου. Αυτό όσοι έχουν ασχοληθεί τουλάχιστον 2-3 φορές με δασική πυρκαγιά ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο κρίσιμο και χρήσιμο είναι. Λοιπόν, το πρώτο δίκτυο που στείλουμε είναι το δίκτυο των υδροφόρων με τηλεπικοινωνιακό σύνδεσμο μέσα σε κάθε υδροφόρο. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να ανεφοδιάζονται με νερό όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Και έτσι οι χρόνοι μετακίνησης να μειωθούν. Πάλι το δίκτυο των ομάδων εθελοντών, όπως επίσης και των δημοσίων υπηρεσιών, νομαρχία, στρατός κτλ. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να γίνουν έτσι. Χρειάζεται για όλα αυτά τα πράγματα μία υποδομή. Χρειάζεται μία δουλειά η οποία δεν φαίνεται τις περισσότερες φορές. Όλο αυτό το δίκτυο αναμεταδοτών που έχει εγκατασταθεί σε όλη την Ελλάδα είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ το έργο μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Τεχνική Επιτροπή, η οποία τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, και όλοι οι αναμεταδότες, αν και εκείνοι είναι εθελοντές, είναι operational, όπως λέμε, είναι αξιοποιήσιμοι, και μάλιστα σύντομα αποκτούν όλοι, γιατί ορισμένοι έχουν ήδη backup power, δηλαδή μπαταρία, ούτως ώστε σε περίπτωση σεισμού, αν πέσει το ρεύμα, να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το ίδιο συμβαίνει και με το δίκτυο ψηφιακών αναμεταδοτών. Οι περισσότεροι ραδιοεραστέχνες τα ξέρουν, απλά τα αναφέρω για τους κυρίους οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το συνέδριο. Γιατί στις ομάδες έκτακτης ανάγκης αξιοποιούμε όσο μπορούμε περισσότερο και τις νέες τεχνολογίες, όπως είπαμε. Γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή να αξιοποιηθεί το APRS για να βρίσκουμε τη θέση των σταθμών κάθε στιγμή όπου λειτουργούν μέσα σε ένα emergency, όπως επίσης και το Ecolink σαν εφεδρικό δρόμο επικοινωνίας λόγω της καλύτερης, πολύ καλύτερης ποιότητας ήχου που μπορούμε να έχουμε. Αυτά σχετικά έτσι με μια σύντομη προσπάθεια που έκανα για να σας δείξω το τι κάνουν αυτές οι ομάδες έκτακτης ανάγκης. Εκείνο που θέλω είναι, και δεν το θέλω μόνο εγώ προσωπικά, νομίζω πως το ζητάει όλη η ελληνική κοινωνία, είναι να δώσουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι μέσα στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να δώσουν τη συνεισφορά τους από πλευράς χρόνου. Αυτό είναι το πολύτιμο για όλους μας, με τη συμμετοχή τους, με την όρεξή τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε, να πολλαπλασιάσουμε το έργο το οποίο παρέχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.